Ευχαριστούμε. Να αλλάξουμε λίγο. Τέχνη, τέχνη. Έλα. Πάμε στην τέχνη. Μήπως βγει κάτι. Δεν θα βγει κάτι και από την τέχνη. Ούτε θα βγει κάτι. Δεν έχει μείνει τίποτα πια. Ας τη χρησιμοποιούμε σαν ένα συμπληρωματικό λοιπόν φάρμακο στην καθημερινότητά μας και ας μιλήσουμε για ό,τι έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητες από την προηγούμενη εβδομάδα και για τις ταινίες αυτής της εβδομάδας. Για πάμε. Έχουμε λοιπόν και λέμε ας ξεκινήσουμε με την έκθεση που αναφέραμε πολύ λίγα λόγια την προηγούμενη εβδομάδα. Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας Macbeth, ολοκληρώθηκε λοιπόν η έκθεση η οποία ήταν για τα 400 χρόνια από την γέννηση του Macbeth. Μια πολύ ωραία διαδραστική έκθεση η οποία παρουσιάστηκε στο Δήμο Αγίας Νάπας και θα μεταφερθεί. Βλέπουμε αποσπάσματα από το βίντεο art το οποίο παρουσιάστηκε σε εκείνη την εκδήλωση. Σύντομα λοιπόν θα υπάρχουν και περισσότερα από αυτή τη εκδήλωση που ακολουθήσει στην Αθήνα αντίστοιχη για το Macbeth. Ας προχωρήσουμε όμως και στις ταινίες εβδομάδας. Λόγω του Φεστιβάλ των Κανών είχα κάποιες μικρές εκκρεμότητες. Πρώτη ταινία στην οποία λοιπόν θα δηλώσω και την εκκρεμότητά μου, λυπάμαι, αλλά θα την καλύψω σίγουρα την επόμενη εβδομάδα, είναι το X-Men Apocalypse. Η καινούργια λοιπόν ταινία, η έκτη στη σειρά από τις σειρές των X-Men. Και αν υπολογίσουμε και τις υπόλοιπες ταινίες που έχουν γίνει με χαρακτήρες από τους X-Men, μάλλον είμαστε συνένατοι. Οι κριτικές είναι αρκετά καλές. Σας αφήσουμε όμως ένα μικρό βιντεάκι που θα τα πούνε καλύτερα σίγουρα οι συντελεστές, αφού δεν την έχω ήδη δει αυτή την εβδομάδα λόγω του φεστιβάλ που βρισκόμουν στις Κάνες. Apocalypse is coming. I'm here to cleanse the earth. I'm here today for one major reason, that is to thank all of you, the fans, because you are the greatest fans. Any actor could ever dream of having. You are the most loyal, most passionate. You are definitely the most honest, sometimes brutally honest, yes? Meine Damen und Herren, den erstaunlichen, den fantastischen Nightcrawler! I think everything you do, every experience you have as an actor, sort of improves your wealth of experience and it expands your wealth of experience. But in terms of making you a better actor, I don't know. I know that I got to help recreate. I don't think you made you a better actor. I don't think you made it worse. What you're talking about right now. Let's go to war. Αυτό που σχολίασες ήταν πολύ σωστό, αλλά ας προχωρήσουμε στην επόμενη ταινία, γιατί δεν μπορούμε να τα λέμε κιόλα στον αέρα. Ανυπόφοροι γείτονες 2, άμα το ακούγαμε απλά σαν όνομα, θα είχαμε μια παραπομπή πιθανότητα στους ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο με εμάς. Δυστυχώς λοιπόν για τους ήρωες της ταινίας και για το κοινό το οποίο δεν έχει δει την προηγούμενη ταινία και ίσως κατά λάθος βρεθεί στην προβολή, πρόκειται για μια λίγο πιο χοντροκομμένη μεταφορά, συνέχεια μάλλον του πρώτου μέρους, που ήταν αρκετά διασκεδαστικό σε αρκετά σημεία. Εδώ πέρα η αδελφότητα των κοριτσιών θα προσπαθήσει να πάρει τα ενία και να μας δείξει ότι μπορεί να γίνει και εκείνη λίγο αντράκια αν χρειαστεί. Στο βίντεο λοιπόν που θα δούμε τώρα αμέσως θα πάρουμε μια πρώτη γεύση για το τι ακριβώς είναι αυτή η ταινία. Hey Mark. Hey Mark. We thought that the theme of growing up had like an organic place that it could go, you know, and that people, you know, that the characters were interesting enough that maybe you would like to see what happened next in their lives. Why is this happening again? Get out of here. This isn't working! You're only making them sexier! I just really love this group of people. I think everyone in it is very funny. And we really just scratched the surface on the first one. If we steal their stash, they won't be able to pay rent. What's the plan? I'm gonna dance. Just you dancing is enough to distract the entire sorority? You want me to go up with you? And what's cool about this movie is it's so realistic because, no, we're still young. We're never always gonna make the same perfect decisions. We're gonna mess up. We're gonna get drunk. We're gonna, you know what I mean? We're gonna fight. We're gonna do all these silly things because at the end of the day, we can make just the same amount of mistakes that guys can. I killed a girl. Bad neighbors too. Μα ο Γιάννης λέει ότι θα επεδίωκε και να μετακομίσει εκείνος δίπλα σε αδελφότητα. Όχι θα ανησυχούσε αν η αδελφότητα έρθει στο κοντά του. Οκ, κάτι ξέρεις, κάτι έχεις στο μυαλό σου και μπράβο. Προχωράμε. Απλά εκτός αέρα. Πατέρας και κόρη επόμενη ταινία, Ράσελ Κρό, Αμάντα Σέιφριντ. Η ιστορία μιας κόρης η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα που της έχει δημιουργήσει ο πατέρας από το παρελθόν. Ένας πατέρας όμως που την έχει αγαπήσει πάρα πολύ, έχει γράψει και ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για εκείνη. Συγκινητικό, όμορφο, ανθρώπινο. Προχωράμε στην επόμενη ταινία. Τη Μελβούρνη, που θα ακουστεί λίγο παράξενο αυτό που θα πούμε. Είναι μια ταινία η οποία έκανε την πρεμιέρα της στο φεστιβάλ του Τόκιο.
Και αν και λέγεται Μελβούρνη, που θα μου πεις μακρινές οι αποστάσεις, όμως είναι μια ταινία από το Ιράν. Ας δούμε και λίγα πλάνα από την ταινία. Ένα πολύ παράξενο θρίλερ που θα μπορούσε να είναι και στις αμερικάνικες σχολείς, όμως μέσα από τη ματιά μιας πολύ δυνατής σκηνοθεσίας, βλέπουμε μια διαφορετική ιστορία, αρκετά δυνατό θρίλερ, θα μπορούσε να είναι πραγματικά να γίνει και άμεσα ένα remake. Όλοι καλή χωράνε οι γαλλικοί πρώτες της εβδομάδας και το Project Alpha, για να πάμε στην ταινία την τελευταία που έχουμε να προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Το Σώμα, ένα από τα πιο δυνατά θρίλερ που έχουν γυριστεί τα τελευταία χρόνια από την Ισπανία. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει την ανατροπή στο τέλος. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με μια δήλωση της πρωταγωνίστριας που συνάντησα στο Madrid Cine πριν κάποιο διάστημα. Αποκλειστική αυτή. Αποκλειστική, φυσικά. Πότε έγινε αυτή η συνέντευξη? Η συνέντευξη έγινε πριν 2,5 περίπου χρόνια, όταν έγινε και η πρώτη προβολή της ταινίας στην Ισπανία. Το βίντεο νομίζω ότι θα σας αποκαλύψει μια πανέμορφη Μπελέν Ρουέδα. Για να τη δούμε. Según los registros, falta un cadáver. Maika Villaverde, fallecida por infarto, estaba pendiente de autopsia. Una mujer poderosa. How difficult was finding this dark side of your character, yeah, and after that light her up? I think the dark part of her is because she's younger than her husband, and in that moment she feels insecurity. Then she doesn't like that, mm-hmm, because she has been always very controlling her life. And in that moment, something is out of her hands. Mm-hmm. Then she doesn't like that. A menos que creamos que los muertos se levantan, alguien tuvo que entrar y llevarse el cadáver. The audience could be empathic, mm-hmm, with the character. Even the character is a murderer or something like that. Λοιπόν, Λεωνίδας Μενεγάκης. Για πάμε. Να δούμε. Εικόνα έχεις.